Να πάμε στην Αμφίπολη που έχουμε ζεστό θέμα. Ο κύριος Λεκάκης είναι κοντά μας. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σε όλους σας. Ακόμα δεν σας κρύβω, γυρνάμε πίσω στο αρχείο μας εκείνες τις μέρες που ορίσατε το μυστήριο της Αμφίπολης ότι μπορεί να φέρει κόσμο. Δεν σας κρύβω, τις τελευταίες ημέρες αυτό διαβάζουμε και σε ερώτημα που κάναμε και στον Υπουργό Πολιτισμού στην αρχή της εκπομπής ήταν ότι το μυστήριο φέρνει τον κόσμο, κύριε Λεκάκη. Δεν ξέρω, βλέπετε ότι το έχει εκμεταλλευτεί έτσι όπως πρέπει η κυβέρνηση τουλάχιστον αυτές τις ώρες, αυτές τις στιγμές. Δεν το εκμεταλλεύτηκε στο παρελθόν. Τώρα τι βλέπετε να γίνεται? Η κυβέρνηση έχει καταφέρει και έχει κάνει το πιο σπουδαίο αρχαιολογικό έβριμα των τελευταίων ετών, σαπουνόπερα. Μιλάμε ένα Υπουργείο Πολιτισμού ανίκανο να διαχειριστεί τόσο μεγάλα θέματα και δεν ξέρω αν είναι μόνιμο το θέμα, διότι αυτό το θέμα είναι από το 60. Δεν μιλάω για το τωρινό Υπουργείο Πολιτισμού. Μιλάω για τα όλους τους υπουργούς. Σας συναντώ και... Με έχετε συνηθίσει να μην είμαι χμηρός. Όχι. Θέλω να αλλά σε αυτό το εξής. Θέμα, επειδή ακούστε είδα ότι παίρνει ας πούμε μια μορφή, ότι έρχεται ο κόσμος, ναι. Θεωρούσα ότι θα είχατε άλλη γνώμη. Έρχεται κόσμος να δει τι, κάτι το οποίο από το 1960 θα έπρεπε να ήταν στην επιφάνεια, θα έπρεπε να ήταν όρθιο, θα έπρεπε να ήταν αναστηλωμένο και θα έπρεπε να υπάρχει δρόμος να φτάνεις μέχρι εκεί. Τώρα είμαστε σοβαροί. Το αρχαίο γεφύρι που πέραγε στο Στριμώνα, που πέρασε ο Μεγαλέξανδρος από πάνω, ήταν μεγαλύτερο από αυτό που υπάρχει σήμερα. Τι λέμε τώρα? Η πασαλόπικτη γέφυρα του Στριμώνος, με την οποία πέρασε ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήταν μεγαλύτερη από αυτή που υπάρχει σήμερα για να περάσει στο Στριμώνα. Πάμε παρακάτω, να σας πω κάτι άλλο. Κάτι άλλο χαρακτηριστικό. Εδώ πέρα υπάρχουν θέματα τα οποία δεν τα έχει αγγίξει κανένας. Λοιπόν, όπως έχω στα χέρια μου μια έρευνα, αυτή εδώ πέρα, και σας την παραδίδω να τη δείτε για να του λόγω του αληθές, επειδή η κάμερα δεν μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο. Τι βλέπετε εδώ πέρα? Είναι μια διεθνής ανακοίνωση, την οποία υπογράφει η πρώην υπεύθυνη της ανασκαφής. Είναι πριν 10 χρόνια. Είναι γεωφυσική έρευνα. Ορίστε το τάφος. Ορίστε, δείτε το και εσείς με τα μάτια σας. Είναι του 2003. Είναι η έρευνα την οποία έχει κάνει ο κύριος Πρόεδρος. Αν μπορούμε να το δούμε, να το δούμε και στην κάμερα. Αν μπορείς να το δούμε. Πείτε μας πάλι. Το 2003 λοιπόν σε διεθνές περιοδικό, διεθνής ανακοίνωση, ορίστε. Τι βλέπετε εδώ πέρα, διεθνής ανακοίνωση του κυρίου Παπαμαρινόπουλου και της κυρίας Κουκούλη, η οποία ήταν η προϊστάμενη της. Το βλέπετε και παρακάτω μπορεί να πάει να μας δείξει πώς ακριβώς είναι η κυρία από μέσα. Είναι το 2000, μπορείτε να δείτε και από μπροστά το εξώφυλλο της έρευνας, να δείτε. Είναι διεθνής ανακοίνωση, είναι κάτι κρυφό. Δεν είναι κάτι κρυφό, δηλαδή θέλετε να μάθετε. Κρυφό για τον υπόλοιπο κόσμο ήταν όμως. Όχι, δεν είναι κρυφό. Όχι, αλλά, δεν είδαμε τέτοια στάση από τα μέσα. Εδώ είναι διεθνής ανακοίνωση σε διεθνές αρχαιολογικό περιοδικό και η κυρία Περιστέρη τότε ήταν βοηθός της κυρίας Κουκούλη. Ήταν σε γνώση τους τα πάντα. Λοιπόν. Γιατί όχι τότε. Μας δίνετε μια τελείως διαφορετική διάσταση σας. Λοιπόν, γιατί αυτό εδώ είναι το 2003. 11 Ιανουαρίου του 2003. Πριν 10 χρόνια, ρε παιδιά. Μιλάμε 10 χρόνια, 11 χρόνια πριν. 11 χρόνια, 11 χρόνια πριν η γεωφυσική έρευνα. Λοιπόν, το ερώτημα είναι και είναι αμήλικτο. Παρακάτω θα δείτε όλη την έρευνα. 14 σελίδες ανακοίνωση στο διεθνές περιοδικό για τόσο μεγάλο έβριμα. Δεν είναι κάτι λίγο για να το πω. Εδώ πέρα βλέπετε το τείχος, βλέπετε οριοθετημένο πολύ συγκεκριμένα. Έχει μερική σεισμική τομογραφία. Έχει πολύ συγκεκριμένη έρευνα για το πόσο μεγάλος είναι ο τάφος, ο οποίος είναι έκεντρος από το λόφο κλπ. Όλα αυτά είναι σε γνώση και της προϊσταμένης της κυρίας Περιστέρη και φυσικά της προηγούμενης που η οποία είχε παραγγείλει αυτή τη γεωφυσική έρευνα και όλων των Υπουργών Πολιτισμού από το 2013. Αυτή η ουσιαστικά βοήθησε στο να ασχοληθούν περισσότερο με το θέμα ή έπρεπε να ήταν ανακοινώσιμη, να το δούμε δηλαδή πριν τόσα χρόνια? Το κύριε Λεκάκη, για να δούμε πώς κινήθηκαν έχοντας αυτό στα χέρια τους. Λοιπόν, πώς κινήθηκαν? Την έβαλαν στο ψυγείο. Την έβαλαν στο ράφι την έρευνα. Ξέρανε ότι υπάρχει από το 2013 τουλάχιστον. Να μην σας πάω μακρύτερα από το Λαζαρίδι και από το 1960 τι είχε πει ο άνθρωπος, ανακοινώσει κλπ. Από το 2013 ξέραν πολύ συγκεκριμένα τι υπάρχει εκεί. Σας δείχνω την έρευνα. Και προσέξτε, και εδώ στο βιβλίο μου, σε αυτό το βιβλίο μου, Ναζί οι βάρβαροι του 20ου αιώνα, τα τρία βιβλία που έχω γράψει για το τι μας έχουν εκλέψει οι Γερμανοί, αναφέρεται ότι στα μαρτυρικά κερδίλια των Σερών, δείτε το και αυτό παρακαλώ εδώ πέρα, σκότωναν οι Γερμανοί τους ανθρώπους ρωτώντας τους που είναι ο θησαυρός του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στα κερδίλια, το διπλανό βουνό. Λοιπόν, το ξέραν οι Γερμανοί από το 40.
το ξέρανε, τι κάνετε έτσι. Δηλαδή, σας φαίνεται, σας πέφτει η κεραυνό σε ένα σημείο. Σκεφτείτε, κύριε Λεκάκη, λοιπόν, είμαστε μέσα στο διαδίκτυο, έτσι, και ναι, σε σελίδες και σε, ναι, και σε, δεν μπορεί, έχει φύγει, σε παράλληλες, σε εφημερίδες. Ναι. Διαβάζουμε, ναι, διαβάζουμε. Αυτά τα στοιχεία που λες, δεν το πήγε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός. Πήγε ο Πρωθυπουργός πάνω για την ανακάλυψη του... Και φροντίσατε, να τα δούμε μπροστά μας και απότομα, δεν σας κρύβω, γιατί δεν είχαμε προλάβει καν να μιλήσουμε. Τι ξαφνικό, φωνάζω, μιλάω συνέχεια, έχω γράψει για αυτά τα πράγματα. Έδωσα μια συνέντευξη στο Crash Online και είπα... Οπότε τα αποσιοποιούν, κύριε Λεκάκη, τα αφήνουν πίσω. Ακριβώς. Αν έχετε κάνει δουλειά εδώ και χρόνια. Εγώ δεν σας κρύβω, δεν το είχα δει, αλλά νομίζω ότι βοήθησαν και τα μέσα για να το δω. Προσέξτε κάτι, μπορεί να βγει κάτι σε μια κουμπή, αυτό πιο πάνω, δεν είναι μένει πίσω. Ο χώρος της ανασκαφής ανήκει στην Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, η οποία έχει βοηθήσει και σε αυτήν την εταίρη, της οποίας είναι και ο κ. Παπαμαρινόπουλος και η κυρία Κουκούλη, η πρώην διευθύντρια των ανασκαφών. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, αυτά τα 10 χρόνια, γιατί ο χώρος αυτός, ο τόπος αυτός, ενώ ήξεραν όλοι ότι υπάρχει ένα μνημείο, ένα στάφος, ένα πολυάνδριο, ό,τι θέλετε ας είναι, με περίμετρο 500 μέτρα, υπήρχε πλήρη σιγή και πλήρη άγνοια. Γιατί, κύριε Λεκάκη? Αυτά να το ρωτήσετε στους υπεύθυνους. Εσείς τι πιστεύετε? Προσέξτε λίγο. Τον χώρο αυτόν το λιμένονται συγκεκριμένες οικογένειες εδώ και χρόνια. Τι είναι το λιμένονται συγκεκριμένες? Το λιμένονται, υπάρχουν στα δικαστήρια για οικόπεδα, για δασικές εκτάσεις. Άμα πάτε και ρωτήσετε επάνω ακριβώς τι γίνεται εκεί πέρα. Ζώμη, κάποιοι που δείχνουν. Όλο τον χώρο περιμετρικά. Ξέρετε, όταν μιλάμε για Αμφίπολη. Να έχουμε εικόνα για Αμφίπολη. Όταν φύγει κανείς από την Ασπροβάλλητα, την παλιά Αθηνική Οδό και περάσει το Στριμώνα και περάσει και φτάσει στην Αμφίπολη και προχωρήσει προς την κοιλάδα του Νέστου κλπ. Είναι όλος ο χώρος μια μεγάλη αρχαιολογική χώρα. Ένα μεγάλο αρχαιολογικό κομμάτι, ένα πάρκο τεράστιο θα μπορούσε να έχει γίνει εκεί πέρα. Ένα χιλιόμετρο υπάρχει και τάφος και μνημείο. Θα μπορούσε δηλαδή αυτό να αξιοποιηθεί τόσο καλά και τόσο πολύ που να μην είχαμε ανάγκη να μιλάμε για τίποτα άλλο για τουρισμό στην Ελλάδα. Πιο πολλοί τουρίστες θα πήγαιναν εκεί από την Ακρόπολη. Διότι και οι χώροι της Ακροπόλεως, των Δελφών και της Ολυμπίας, των Μυκηνών κλπ. Πάρα πολύ σπουδαίοι και της Δήλου, αλλά έχουν κορεστεί ταξιδιωτικά, ρωτήστε τους τουριστικούς πράκτορες, αλλά και οι ξένοι χώροι των πυραμίδων ή του Μάτσου Πίτσου και αυτά που τρέχουν όλοι αυτοί εκεί πέρα έχουν κορεστεί. Οι tour operator αναζητούν νέους τόπους προορισμού για να αυτό πάνε τον κόσμο. Αυτό, για να εξελίξουν και το επάγγελμά τους. Μπράβο. Εκεί λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε απίστευτους αρχαιολογικούς χώρους με απίστευτα αρχαιολογικά μνημεία. Έχουμε θάλασσες καταπληκτικές, δεν συζητάμε, μια Χαλκιδική και τέτοια πράγματα. Έχουμε απίστευτα σπήλαια. Το σπήλαιο του Μαρά και το σπήλαιο της Αλιστράτης από το ρότερο στον κόσμο. Έχουμε ποτάμια για κανό καγιάκ. Τον Έστω, τον Στιμώνα, τον Εύρο, έχουμε για οικολογικό τουρισμό, το δάσος Δαδιά στο δέλτα του Εύρου. Έχουμε σε μια πολύ μικρή έκταση τη τάξη των 2-3 ωρών με το αυτοκίνητο, με το λεωφορείο, το πούλμα, να μπορεί να κάνει ο τουρίστας ό,τι ακριβώς επιθυμεί η ψυχή του. Έτσι, έχουμε απίστευτα ωραίες παραλίες. Έχουμε νησιά, τη Θάσο και τη Σαμοθράκη. Η Θάσο έχει το καλύτερο πεύκο και το καλύτερο βασαμόχορτο. Όχι, τι να σας ξεφεύγω. Εδώ πέρα είναι ένα θησαυρό, ένα τουριστικό θησαυρό που δεν θέλει κανείς να αξιοποιηθεί. Εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι άλλο συμβαίνει, κάτι περίεργο συμβαίνει. Ακριβώς. Δηλαδή, το ότι με το σταγονόμετρο λένε ποιο ότι σήμερα βγάλαμε τη μία πέτρα, τη μία λίθο. Αύριο θα βγάλουμε έχει την άλλη. Ότι μπήκε μέσα μικροκάμερα και είδανε τους χρωματισμούς και το ένα και το άλλο. Και ότι σιγά σιγά φτάνουμε σε κάτι μεγάλο. Όλα αυτά δηλαδή είναι... είναι ψέματα, είναι επικοινωνιακό. Όλα αυτά είναι μια καθυστερημένη αντίδραση, γιατί μιλάμε για ένα κράτος που έχει καθυστερημένες αντιδράσεις, ναι, που ενώ ήταν γνωστά από το 2013, τώρα βγαίνουν στο φως. Εν τω μεταξύ έχει αλλοιωθεί ότι μπορούσε να έχει αλλοιωθεί και έχει γίνει ό,τι άλλο μπορούσε να έχει γίνει. Άρα δηλαδή θέλετε να πείτε ότι από την πρώτη στιγμή έχουν μπει μέσα, γνωρίζουν τι υπάρχει. Δεν ξέρω. Όταν το 2013 ξέρουμε ότι ο συγκεκριμένος χώρος έχει αυτό το έβριμα και το 2003 και το 2014 γίνεται όλη αυτή την πανοκρουσία, εσείς τι πιστεύετε? Ότι όλο αυτό το χώρο, όλα αυτά τα 11 χρόνια ήταν απ' έξω φύλακες και το φύλαγαν? Τι θέλετε να μας πείτε, ότι θα τα ανοίξουν, τι θα βρούνε μέσα? Και από εκεί οι Βούλγαροι. Το θέμα είναι το πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν έχουν... είναι το θέμα ότι θέλω να πω εγώ. Το θέμα είναι ότι θέλετε να πείτε εσείς. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι το 2003 μπήκανε μέσα, είδανε κάποια πράγματα, εγώ τα αφήσαν έρμεο. Εγώ το θεωρώ ύποπτο. Και ξαναξύπησαν το 2014. Εγώ το θεωρώ ύποπτο. Και άφησαν κάποιους να κάνουν τη δουλειά τους. Κάποιος παίζει με τον πολιτισμό μου σε αυτή τη χώρα. Κάποιος δεν θέλει να αναδειχθεί ο πολιτισμός μου σε αυτή τη χώρα. Εγώ είμαι Έλληνας και θέλω τον ελληνικό πολιτισμό να είναι σε πρώτη γραμμή.
Δεν το θέλω σε τελευταία γραμμή. Ο πολιτισμός είναι αυτός που τρέφει, ο πολιτισμός είναι αυτός που δίνει τουρισμό, ο πολιτισμός είναι αυτός που φτιάχνει 700 επαγγέλματα από πίσω του. Όταν δεν το θέλουν αυτό, σημαίνει ότι δεν θέλουν ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Ή όποιοι. Και αν το Υπουργείο Πολιτισμού δεν μπορεί να διαχειριστεί το μεγαλύτερο πολιτισμό του πλανήτη, που είναι ο πολιτισμός ο ελληνικός, τότε να πάει σπίτι του όλο μαζί. Σύσομα από το 60 και μετά όλοι μαζί. Όλοι οι Υπουργοί Πολιτισμού που περάσανε. Πείτε μου τι κάνανε γι' αυτό. Πείτε μου τι κάνανε γι' αυτό το κομμάτι εκεί πέρα πάνω της Αμφιπόλεως. Από την εποχή του Λαζαρίδη έχει να γίνει κάτι εκεί πέρα πάνω. Από την εποχή του Λαζαρίδη. 50 χρόνια έχουν περάσει τότε, 55 χρόνια έχουν περάσει τότε. Αλλά, προσέξτε, μεγάλοι ηγέτες, Μακεδόνες και όλα έστρεψαν τα βλέμματα αλλού, στη Βεργίνα. Όχι ότι είναι μικρό το έβριμα της Βεργίνας, αλλά όλος ο κόσμος είχε στραμμένα τα μάτια του πάνω στη Βεργίνα. Όταν κάθε γωνιά της Μακεδονικής γης έχει και μια παράδοση για το που είναι θαμμένος ο μέγας της βασιλιάς, ο παμέγιστος των Ελλήνων. Αν πάτε στα Πιέρια όρια, ας πούμε, θα σας πούν ότι εδώ είναι θαμμένος ο Αλέξανδρος. Αν πάτε σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της Μακεδονίας, σας πούν ότι εδώ είναι θαμμένος ο Αλέξανδρος. Ο Έλληνας τον θέλει τον βασιλιά του εκεί θαμμένο, να τον προστατεύει. Έτσι, υπάρχουν πληροφορίες για άλλα σημεία, να μην τα πω τώρα και αρχίζουν και σκάβουν διάφοροι και ψάχνουν και έχουμε μετά από 20 χρόνια ανακοινώσεις πάλι. Έτσι, αλλά θέλω να σας πω ότι τα μάτια όλων εστράφησαν στη Βεργίνα. Τότε, όταν τα μάτια ήταν σταμένα στη Βεργίνα, κάποιοι αλώνιζαν στην κοιλάδα της Αμφιπόλεως. Και όταν παρήγγειλε αυτή την έκθεση, τη γεωφυσική έκθεση, όπως ήταν υποχρεωμένη να κάνει και μπράβο της η κυρία Κουκούλη, και βρέθηκε το έβριμα και έπρεπε να πάμε ένα βήμα παραπέρα το 2003, τα πράγματα σταμάτησαν. Υπάρχουν, ο λόγος που σταμάτησαν, όπως αντιλαμβάνομαι, ήταν ιδιοκτησιακός. Υπάρχει κάποια, ανήκουν αυτά τα μέρη σε κάποια ιδιοκτησία, γιατί το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό. Όχι, αυτό το συγκεκριμένο όχι. Το συγκεκριμένο όχι. Όλη η περιοχή, όμως. Αυτά που ακούω εγώ από τον κύριο Λεκάκη είναι συγκλονιστικά. Ναι. Όλη η περιοχή όμως. Και θέλουν ψάξιμο από όλες τις πλευρές. Εγώ δηλαδή, θέλω να πω. Όλους τους προηγούμενους υπουργούς πολιτισμού από το 2003 και μετά. Πολύ ωραία. Δηλαδή δεν είχαν ενημερωθεί. Τι ακριβώς γινόταν. Συγγνώμη, δεν είχε ενημερωθεί η καταγγελία του κυρίου Λυκάκη. Αυτό σας έφερα. Είναι συγκεκριμένη. Δεν διεθνής, λέει κανείς τέτοιο. Έτσι είναι το θέμα συγκεκριμένη. Άρα θα πρέπει κάποιος να πιέσει να αναλαμβάνει. Ακριβώς. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτό που βλέπουμε, νομίζω είναι το πρώτο βασικό. Ποιος μπορεί να κάνει περαιτέρω έρευνα, γιατί ο κύριος Λυκάκης είναι ερευνητής γιατί το θέλει. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος και συγγραφέας. Αλλά δεν φαντάζομαι και ερευνητή. Γιατί αυτά που μας δίνεται είναι προϊόν έρευνας. Ότι το έχω εγώ και δεν το έχει υπουργός αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό, να το πιστέψω και αυτό σε αυτόν τον πλανήτη. Έτσι, ότι ένας, ναι, είναι ένας, ένα επιχείρημα. Ναι. Από την άλλη. από την όλα, άλλη, πολλά μπορεί να είναι πιστεύουν. Όλα τα διεθνή αρχαιολογικά και περιοδικά και τις διεθνείς ανακοινώσεις αρχαιολογικές ξέρουν και οι αρχαιολόγοι και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η κυρία Μενδώνη που τώρα κόπτεται και έχει πάει εκεί πέρα και στρογγυλοκάθεται και τα βλέπει όλα αυτά, ήταν σε γνώση της αυτή η έρευνα. Εκείνη ήταν και παλόσα χρόνια εγώ δημοσιογραφώ από το 1980 μια κυρία Μενδώνη ακούω. Δεν ακούω άλλους εκεί πέρα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Όλοι οι υπουργοί φεύγουν και παρέχονται, αυτοί μένουν. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εκεί ήταν. Τώρα, στις ένας καφές, τι έχει πάει να κάνει, αφού δεν έχει την έρευνα, τι έχει μέσα. Τι έχει πάει να κάνει. Και ο κύριος Σαμαράς, υπουργός πολιτισμού. Και ο κύριος Σαμαράς. Τι πήγε να δει, αφού είναι στα χέρια του αυτό το έγγραφο που σας δίνω εκεί πέρα. Δεν είναι έγγραφο, είναι έρευνα επιστημονική, γεωφυσική, δημοσιευμένη σε διεθνές αρχαιολογικό περιοδικό. Πόσο πιο απλά να το πω. Και μάλιστα την έρευνα, η έρευνα από ό,τι διαβάζω εδώ στο τέλος, έτσι στα γρήγορα που πρόλαβα, έχει γίνει από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Από το Πανεπιστήμιο των Πατρών. Δεν έχει γίνει από κανένα καταγόγιο. Ούτε από τέσσερις. Είναι πολύ συγκεκριμένη και η προϊστάμενος αρχαιολογίας της περιοχής εκείνη τη στιγμή, η κυρία Κουκούλη, η οποία αντικαταστάθηκε και μπήκε ένας άλλος μετά, ο οποίος διαφώνησε και φύγε και εκείνος και βέβαια, μετά πήγε και η κυρία Περιστέρη. Αυτή εδώ την έκθεση δεν αποδεικνύεται ότι έχουν μπει μέσα. Όχι βέβαια. Έτσι. Όχι βέβαια. Αυτό πρέπει να το πούμε. Το 2013 φαίνεται ξεκάθαρο. Το 2003 φαίνεται ξεκάθαρο ότι γνωρίζουμε ακριβώς τι υπάρχει. Ένα μνημείο και με την περίμετρο ωραία. Του, με το μάρμαρό αν του. Αν λοιπόν κάποιος έρθει και σας πει, ωραία, ναι, το γνωρίζουμε και σιγά σιγά, μέτρο-μέτρο από το 2003, ναι. Για να μην δημιουργήσουμε καταστροφή ή το οτιδήποτε, ναι. Προσπαθούμε, συλλέγουμε πληροφορίες, βρίσκουμε τα ευρήματα και φτάνουμε σιγά σιγά προς την πόρτα της εισόδου. Η πόρτα της εισόδου φαίνεται εκεί πέρα που είναι. Τι ναι, είναι γεγονός ότι φαίνεται. Τι μου λέτε τώρα, τι φαίνεται. Ένα λεπτό, φαίνεται η πόρτα της εισόδου, αλλά εδώ. Γιατί έχουμε δει φαίνεται... κάτι άλλο και δεν το κατάλαβε, Σπύρο. Να σου πω ότι. Φαίνεται η πόρτα, γιατί ψάχνουμε να βρούμε. Τα ίδια βλέπουμε. Δεν έχουμε δει κάτι διαφορετικό ακόμα τουλάχιστον. Εδώ, εάν μπορούμε να το δούμε όσο καλύτερα να μας βοηθήσει ο καλός συνάδελφος. Φαίνεται που είναι η εισόδος τώρα, την βρήκαν δηλαδή και κάνουν πανηγυριά. Ωραία, σε αυτό εδώ. Ορίστε.
Φαίνεται λοιπόν εδώ να, ναι, αναφέρεται. Και πώς είναι και αυτό που βλέπετε στις φωτογραφίες από το 2003 είναι μπροστά. Τι μου λέτε, άλλωστε, τι ψάχνουμε να βρούμε τον προσανατολισμό. Γιατί αναφορές στην αρχή, κύριε Λεκά, και αυτό που βλέπουμε πλέον σε φωτογραφίες, σε βίντεο, σε ό,τι έχει βγει, είναι αυτό που μας δείχνεται εκεί. Θέλω να πω, λοιπόν, δεν έχουμε βρει κάτι διαφορετικό για να πούμε γιατί είναι. Ναι, μα έτσι απλά είναι. Η διαφορά είναι ότι αυτό είναι 10 χρόνια πριν. Σαφέστατα. Αλλά θέλω να πω, δεν έχουν προσθέσει τίποτα. Ναι, αλλά είναι γεωσκανάρισμα. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, προσέξτε λίγο κάτι να σας πω και κάτι ακόμα. Ψάχνουμε να βρούμε τον προσανατολισμό ενός μακεδονικού τάφου και ψάχναμε να βρούμε σε ποιο σημείο θα είναι. Τότε μιλάμε για το Α του πρώτου μαθήματος της αρχαιολογικής σχολής. Και κάτι ακόμα. Είπαμε ότι βρήκαμε μπλε και κόκκινα. Ναι, αυτό δηλαδή, είναι σήμερα. Όλοι αυτό δηλαδή, τι περιμέναμε να βρούμε, πράσινα και μοβ. Δηλαδή, δεν έχουμε ιδέα τι έχει ο μακεδονικός τάφος, δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκει, δεν ξέρουμε ποιος είναι, είναι θαμμένος εκεί πέρα κάποιος σπουδαίος άρχοντας. Δεν το καταλαβαίνουμε από τα σημάδια, από τα σύμβολα. Όταν έχουμε σφίγγες, έχουμε γυναίκες θαμμένες. Όταν έχουμε λέοντες, έχουμε άντρες θαμμένους. Έχουμε δύο σφίγγες και ένα λέοντα. Σημαίνει ότι εκεί πέρα μέσα υπάρχουν δύο σπουδαίες γυναίκες και ένα σπουδαίος άντρας. Αυτά δεν έχει εξηγήσει κανείς στον κόσμο. Αυτά είναι τα αυτονόητα. Αυτοί που το γνωρίζουν. Ναι. Το απλούστατο ναι. πράγμα. Δεν το έχω ξανακούσει. Κάποιοι δεν μπορούν να το γνωρίζουν. Να πάμε λίγο παρακάτω, να πάμε να δούμε ότι υπάρχουν χαράγματα εκεί πέρα που κάποιοι σπουδαίοι επιγραφολόγοι στην Ελλάδα διαβάζουν αυτά τα χαράγματα, ξέρουν τα ιερογλυφικά και ξέρουν τι λένε και μιλάνε για σημεία και αναφορές επάνω εκεί πέρα στα ελληνικά ιερογλυφικά με τα σημάδια της Αρτέμιδος που ήταν λατρεμένη, αγαπημένη θεά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι Άρτεμις γιατί δεν τα δώσαν στον κύριο Βασιλάκη και από την Κρήτη, ας πούμε, να τους πει τι ακριβώς λέει εκεί πέρα πάνω. Να πάμε ένα βήμα ακόμα κοντύτερα. Να πάμε κάπου ακόμα παραπέρα. Θα σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Κάτι πάρα πολύ απλό. Επειδή τα πάντα κρίνονταν από το μέγεθος τότε. Όταν αυτός ο τάφος είναι πολύ μεγαλύτερος από του Φιλίππου, δεν σημαίνει ότι έχουμε κάποιους νεκρούς σταμένους εκεί, έναν, δύο, πέντε, δέκα ή περισσότερους, που ήταν πολύ πιο σημαντικοί από τον Φίλιππο. Ποιος είναι ο σημαντικότερος μετά τον Φίλιππο από τη Μακεδονική δυναστεία με αυτό το τέλος, μετά τα άλλα 200-300 χρόνια που κράτησε. Λοιπόν, είναι μερικά πράγματα να πάμε κάτι ακόμα. Υπάρχει και η θεωρία βεβαίως ότι μετέπειτα βασιλιάδες που θέλησαν να δείξουν ότι είναι μεγαλύτεροι του Φιλίππου. Αυτό θα ήταν ύβρις. Αυτό θα ήταν ύβρις και θα ήταν ανεκτή στη μακεδονική κοινωνία. Αυτό το λένε αυτοί που δεν ξέρουν τα μακεδονικά. Μάλιστα. Και μεταφέρω αυτά που ακούω, ναι, μην νομίζετε. Τα μακεδονικά ηθικέ. Κάτι ακόμα. Η Αμφίπολης, την οποία δεν την ξέρει ο κόσμος πώς ακριβώς ήταν η τοπιογραφία της, ούτε αυτοί που είναι εκεί πέρα την ξέρουν. Η Αμφίπολης είχε λιμάνι. Είχε ένα βαθύπεδο εκεί πέρα μέσα, το οποίο με ένα τεχνητό κανάλι έμπαινε το νερό μέσα και ήταν λιμάνι αθέατο από όσους περνούσαν απ' έξω από το θρακικό πέλαγος. Yeah. Μπράβο, γι' αυτό και από εκεί πέρα απέπλεψε ο στόλος του Νεάρχου. Ήταν λοιπόν ένα ασφαλές λιμάνι, το οποίο γύρω-γύρω σε αυτούς τους λόφους υπήρχαν αυτά τα μνημεία. Ήταν ένα συγκλονιστικό κομμάτι λοιπόν η Αμφίπολης και δεν είναι ένα ξεχασμένο και πεταμένο και αποκομμένο, ένα μοναδικό κομμάτι αυτός ο τάφος. Γύρω-γύρω υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι τύμβοι, υπάρχουν και άλλα τέτοια μνημεία. Όσοι παρικούν την περιοχή το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και μπορείτε να δείτε και πώς έχουν γίνει πλούσιοι από τέτοια πράγματα στην περιοχή. Γι' αυτό δεν το ξεστόμιζαν όμως, κύριε Λεκάκη. Ποιο δεν το ξεστόμιζαν. Κρατούσαν, όταν, αφού μου λέτε ότι υπάρχει έρευνα, οι ντόπιοι κάποια πράγματα τα ξέρανε, ενδεχομένως να μην πήγαν σε άλλες κινήσεις να ανακοινώσουν κάτι. Λέω εγώ, αυτό που μας φέρατε βέβαια αποδεικνύει ότι όλοι το ξέρανε. Τι μου λέτε τώρα. Για να χειριστούν και την αρχαιοκαπηλεία με τον τρόπο τους. Ουσιαστικά πολλοί μπορεί να δουλεύουν σε αυτή την περιοχή μερόνυχτα και να μην είναι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ναι, και εγώ αυτό αντιλαμβάνω. Και προσέξτε, να μην είναι και καν ντόπιοι. Να είναι άλλοι οι οποίοι έχουν βλέψεις για την περιοχή. Μιλάμε για κάποιες βορεινές μας χώρες, γείτονες, συγγενείς και πώς το λένε, γείτονες, συνορεύοντες, οι οποίοι έχουν στόχο να βγουν προς τη θάλασσα εκείνη. Και οι οποίοι θα μπορεί να έχουν στα μουσεία τους αυτή τη στιγμή ευρήματα από την Αμφίπολη. Αυτή τη στιγμή που ψάχνουμε. Για ψάξτε να δείτε. Και στα σπίτια τους μπορεί για ψάξτε να δείτε, για ψάξτε να δείτε τα μουσεία τους τι ευρήματα έχουν και ρωτήστε, έχει κάνει ποτέ το έρευνα το Υπουργείο Πολιτισμού τι ευρήματα έχουν στα μουσεία τους τα Σκόπια και η Βουλγαρία από την περιοχή της Τράκης και της Μακεδονίας. Μας λέτε ότι έχουν στα χέρια τους ευρήματα ή Σκόπιανοι χωρίς να το ξέρει το ελληνικό κράτος. Καλά τώρα. Τα οποία πώς αποκτήθηκαν. Το ελληνικό κράτος δεν ξέρει τι έχουν στη Γερμανία. Πώς αποκτήθηκαν. Δηλαδή είναι δυνατόν να προβάλλουν σε ένα μουσείο πράγματα που έχουν ουσιαστικά κλέψει από τη χώρα μας. Το πρώτο είναι. Θα σας φέρω εγώ την άλλη φορά να σας φέρω ένα στικάκι με όλες τις φωτογραφίες που τα έχουν στα μουσεία τους. Τι μου το θέλαμε, τώρα. Κύριε Ρεγκάκη, βεβαίως και δεν το θέλαμε. Και ενώ το όπως είναι αυτό που μου λέτε τώρα. Αλλά προσέξτε λίγο κάτι. Εάν θα πάτε σήμερα σε αυτά τα μέρη, θα δείτε στα πιο απίθανα σημεία των ποταμών
που είναι δύσβατα και εμείς πάμε με πεζοπορία, θα δείτε αυτοκίνητα με σκοπιανές ή βουλγάρικες πινακίδες να κατεβαίνουν και να κάνουν τους ψαράδες. Να ψαρεύουν εκεί πέρα. Όταν του πας, τους βλέπεις με ένα καλάμι και ψαρεύουν. Το τι ψαρεύουν. Το τι ψαρεύουν σε περιοχές, άμα σας τις πω, ρωτήστε όποιον θέλετε. Πάρτε, στείλτε μια κάμερα εκεί και να σας φυτώσετε μου ένα μια κάμερα πάνω να σας δείξω. Κάθε Σαββατοκύριακο είναι γεμάτος ο τόπος με ψαράδες εντός εισαγωγικών, οι οποίοι τρώνε ψάρια από τα ποτάμια. Αυτά τα ποτάμια τρώνε. Έχουν έρθει να ψαρέψουν 5 ψαράκια, έχουν κάνει 140 χιλιόμετρα, ψαρέψουν 5 ψαράκια και να πάνε πίσω. Τι μου λέτε τώρα. Τι μου λέτε τώρα. Και δεν του σταματάει και κανένας, σε κανένα σύνορο. Και είναι σε γνώση όλων εκεί πέρα. Μιλάω για αρχαιολόγους, μιλάω για φύλακες, μιλάω για υπουργεία. Μιλάω για τους πάντες. Ένα μπάτε σκύλια λέστε είναι το κομμάτι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό τώρα είναι. Εκμεταλλεύονται την ανικανότητα του ελληνικού κράτους. Την ανυπαρξία. Την ανυπαρξία. Αν για να είσαι ικανός, σημαίνει ότι έχεις και κάτι, μια ύπαρξη. Ή, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια γενικότερη συνεννόηση κάποιων πραγμάτων τα οποία είναι εις βάρος του ελληνικού λαού, εις βάρος του ελληνικού πολιτισμού, εις βάρος γενικότερα της χώρας. Ακούστε με λίγο. Ό,τι βγαίνει και αποδεικνύει υπερήτρανα το ότι αυτή η χώρα γέννησε έναν πολιτισμό πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ μεγάλο, τόσο μεγάλο που κανένας άλλος δεν μπόρεσε να τον φτάσει όσο και να θέλανε, θάβεται. Θάβεται. Και όποιος βγαίνει και τα λέει ακόμα αυτά... Ακόμα και από το εσωτερικό της χώρας, κύριε Λεκάκη. Φυσικά. Να, δεν το είδατε. Μα σας το έδειξα. Σας έδειξα μια έρευνα η οποία το 2003 λέει ότι εδώ έχουμε ένα μνημείο με 500 μέτρα περίμετρο και φτάνουμε το 2014 και λέμε «Α, τι ωραία, βρήκαμε ένα κομμάτι του τείχου». Τι μου λέτε τώρα. Μετά από 11 χρόνια, εγώ θα είχα βάλει όλες τις υπηρεσίες λειτουργικές και δεμένους, όλα τα σχολεία εκεί πέρα πάνω να δουλεύουν, να το αναδείξουν από το 2003. Όχι από το 60 που το έκανε ο Λαζαρίδης. Από το 2003 που έχουμε επίσημη γεωφυσική έρευνα. Θεωρείτε κάτι παραπάνω από δεδομένο ότι έχει συλληφθεί ο τάφος. Εγώ θεωρώ κάτι παραπάνω από δεδομένο ότι μας δουλεύουν. Ότι ξέρουν και κάνουν την πάπια. Εγώ θεωρώ κάτι παραπάνω από δεδομένο ότι μου αποκρύβουν τον πολιτισμό μου. Και αυτό είναι έγκλημα κατά του ελληνικού πολιτισμού. Αυτό είναι αμέλεια της κυβέρνησης. Αυτό είναι αμέλεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν μπορούν να διαχειριστούν τον ελληνικό πολιτισμό, πάση περιπτώσει. Αν είναι τόσο μεγάλος ο ελληνικός πολιτισμός που δεν μπορούν να το διαχειριστούν, ας το πούνε, ρε παιδί μου. Ας βγούνε και πούνε, συγγνώμη, εμείς νομίζαμε ότι θα είχαμε διαχειριστούμε ένα τύμβο εδώ και μια ακρόπολη παραπέρα και μας προέκυψαν 150 ακροπόλεις και 40 τύμβους. Τι να πω τώρα. Τότε και η συμπεριφορά των ξένων, κύριε Λεκάκη, δεν είναι παράλογη όταν βλέπουν ότι διαχειριζόμαστε έτσι πράγματα που μπορούν να μας φτάσουν πολύ ψηλά. Ναι, τότε με τη δεν μόνη... μπορούμε να έχουμε το αίτημα που έχουμε πλέον για τα Βρετανικά μουσεία, για τα μουσεία που κατέχουν δικά μας στοιχεία. Αν είμαστε έτσι, συγγνώμη κιόλας. Μισό λεπτό, δεν είμαστε έτσι, είναι έτσι. Ναι, σωστό. Μισό, είναι οι κυβερνώντες έτσι. Οι κυβερνώντες διαχειρίζονται έτσι. Αυτά. Δεν μπορώ να βγω εγώ κι εσείς, κύριε Λεκάκη, να διαπραγματευτούμε τα λεπτά που μας έχουν πάρει. Όχι, έχετε λάθος αυτό που κάνετε. Με τον τρόπο να που καταλάβουμε, ναι. Ότι μπορούμε και διότι μας ανήκουν. Ναι. Σε εμάς ανήκουν. Ναι. Το Υπουργείο και ο κάθε υπουργός είναι διαχειριστής και υπάλληλός μας. Βρείτε αυτό το κύμα, βρείτε αυτό το κύμα. Ή ας οργανώσουμε αυτό το κύμα. Γιατί εγώ δεν τους βλέπω να ξεσηκώνονται ούτε για τα βασικά τους δικαιώματα. Συμφωνώ. Αυτό είναι βασικό δικαίωμα. Μα άμα δεν ξεκινήσει από τον πολιτισμό σου, από πού θα ξεκινήσει. Δεν το συζητώ. Αν δεν έχει τον πολιτισμό σου, δεν ξέρει τι ρίζε σου, δεν ξέρει ποιο είναι. Έχουμε να αποθέσει στο παρελθόν, κύριε Λεκάκη, ότι έχουμε την Ακρόπολη και είμαστε Ελληναράδες. Συγγνώμη που το λέω. Όταν παράλληλα υπάρχουν τόσα στοιχεία που μπορούν να μας βγάλουν και πιο μάγκες προς τα έξω, για προσέξτε. Να φανερώσουμε τουλάχιστον τον πολιτισμό μας. Προσέξτε, μιλάμε για περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες. Φωνάζω χρόνια και λέω προσοχή στη Θράκη μας. Μιλάω χρόνια και λέω προσοχή στη Θράκη μας. Ότι αποδεικνύει την Θράκη, την αρχαιότητα της Θράκης και την ελληνικότητα της Θράκης, θάβεται. Ξέρετε ότι ολόκληρη η Θράκη έχει ένα αρχαιολογικό μουσείο. Ένα μικρό στην Κομωτινή με δύο αίθουσες εκεί πέρα, ίσα να λέγαμε τάχα μου, και ένα στα Άβδυρα που έγινε πρόσφατο. Το μουσείο της Αμοθράκης δεν έχει ούτε ρεύμα. Αφήστε το, δεν το ξέρει κανείς που είναι. Έτσι. Λοιπόν, τι μιλάμε τώρα. Μιλάμε για μια περιοχή της Ελλάδος που δεν έχει αρχαιολογικό μουσείο της Προκοπής. Μιλάμε ότι στην περιοχή αυτή έχουν βρεθεί τα ωραιότερα ευρήματα που δεν τα ξέρει ο Έλληνας. Για να πούμε για τα χαμένα άλογα επάνω στη Δοξιπάρα, να πούμε τι ακριβώς για τον υπέροχο χώρο της των Αυδείρων. Κύριε Λεκάκη, επειδή δεν γίνεται έτσι, πρέπει σιγά σιγά να δείχνουμε εικόνες. Να ρυθμίσουμε λοιπόν και με τον χρόνο σας, να αφιερώνουμε χρόνο από αυτή την εκπομπή. Δικιά μου δουλειά είναι αυτή, να επιμορφώνω τον κόσμο εγώ για το τι στοιχεία έχει, όχι, τι πολιτικά στοιχεία έχει. Όχι, αλλά είναι δική μας δουλειά. Δική σας. Και μια και κάνατε το λάθος εντός εισαγωγικών να μας βάλετε σε ένα τέτοιο τρυπάκι. Σας βάζουμε και εσάς. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι όχι, το όχι, πράγμα. Θα πρέπει λοιπόν να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι ακριβώς γίνεται, διότι εδώ βλέπω πολύ βαριά ονόματα στο Υπουργείο Πολιτισμού, κύριε Λεκάκη,
από το 2000 και μετά. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μιλάμε για Ευάγγελο Βενιζέλο Παναγιώτη. Εμείς θα το δούμε. Μιλάμε το για τον ίδιο τον τότε πρωθυπουργό, τον Κώστα τον Καραμαλή. Ο οποίος είναι και σεραίος. Έτσι, και μιλάμε για τον Γιώργο τον Βουλγαράκη, τον Μιχάλη τον Λιάπη και μιλάμε εσύ, από και για τον... βλέπω έχει στοιχειοθετήσει ήδη το ρεπορτάζ. Μα με συγχωρείς πάρα πολύ, θα πρέπει... Όχι, σημαντικό είναι. Αυτό εδώ, από το 2003, θα πρέπει κάποιος να δικαιολογήσει αν αυτό είναι επίσημο, αν έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι κοινά. Νομίζω ότι μπορούμε να το επίσημο, νομίζω ότι μπορούμε να το κρατήσουμε. Τι εννοώ. Θα μιλήσουμε όμως κύριε Λυκάκη με τις αρμόδιες φορείς. Πάρτε την κυρία Κουκούλη ένα τηλέφωνο γιατί δεν μιλάει η κυρία Κουκούλη. Θα γίνουν όλα. Μένουμε σε αυτά. Με πιέζουν από χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για όσα μας δείξατε σήμερα. Νομίζω ότι θα μας δώσετε μια υπόσχεση ότι σιγά σιγά θα τα βάλουμε σε σειρά και εμείς θα σας δώσουμε τη δική μας υπόσχεση ότι θα ψάξουμε όλους αυτούς τουλάχιστον να δείξουμε στον κόσμο τι έχουν κάνει και τι δεν έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστώ.